τριήμερο και η πέμπτη σου δεν είναι καλή, λες κάτι γίνεται, ταρακουνιέσαι. Ναι. Λες έτσι, πάμε. Τώρα το τριήμερο είναι ανύπαρκτο. Διήμερο και αν. Ναι, να σου πω κάτι όμως, δεν υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά και ένα καλλιτέχνη. Δεν μπορεί. Τι χρήματα να παίρνει, να δουλεύει δύο μέρες. Μπορεί να ανταπεξέλθει στα οικονομικά του. Έχουν πέσει τόσο πολύ τα μεροκάματα σε τραγικό βαθμό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τα μεροκάματα. Πάρα πολύ. Πέσει, έτσι. Πάρα πολύ. Δηλαδή ναι, δεν νομίζω να έχει πιο κάτω. Στο μπάζεσαι του τραγουδιστή, γιατί χρειάζονται κάποια χρήματα έτσι, για να ανέβει στην πίστα, για τη ρούχα του, για όλα αυτά. Μπορεί να ανταπεξέλθει. Όλα περιορίζονται. Τα πάντα. Πλέον τα πάντα. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και όταν δεν είσαι μόνος σου και έχεις ένα σπίτι, μια οικογένεια, οτιδήποτε από πίσω, δεν μπορεί να σκέφτεσαι τι θα πάρεις και τι θα αγοράσεις κατ' τρεις και λίγο όπως γινότανε παλιότερα. Ναι. Οπότε συμβιβάζεται και με τα παλαιότερα τα οποία υπάρχουν στην καρδαρόμπα σου. Έτσι. Έτσι. Και κάνεις και κάποιες αλλαγές νομίζω. Έτσι. Γιατί πάρα πολλοί. Πολλές. Και πολλοί το κάνουν σήμερα αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Μας βοηθάει η μόδα σε ένα κομμάτι, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να έχει κάνει στροφή και να γυρνάει σε παλιότερα στοιχεία. Οπότε κάπου. Βοηθούμαστε από εκεί, πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, δισκογραφικά τι κάνουμε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Ένα ωραίο τραγουδάκι του Χρήστου του Γαλανού, το Superstar. Δεν επιχείρησα να κάνω κάτι. Και ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε λόγος. Α, δεν υπήρχε πολύ λόγος. Πολύ ομάς το λέω, δεν υπήρχε λόγος. Τα πράγματα είναι τόσο ρευστά αυτή ρευστά τη στιγμή που δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Και όσον αφορά βέβαια οι δισκογραφικές πλέον δεν επενδύουν πάνω σε καλλιτέχνες. Δεν επενδύουν, δεν το διακινδυνεύουν. Πλέον η μισή Ελλάδα τραγουδάει και η άλλη μισή είναι στη γωνία περιμένει να τραγουδήσει. Πληθώρα τραγουδιστών. Τι να κάνουν και εταιρείες. Και πόσα reality show να βγουν πια. Το μα ήδη ετοιμάζεται και καινούργια για την αντιλοπική σεζόν. Το ίντερνετ έχει πέμψει αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή πλέον δηλαδή, όταν υπάρχει. Βοηθάει, το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι. Εκτός από τη μαμά μου. Και ύστερα ναι. Ότι όταν μπορείς να μπεις μέσα, να βρεις κάποια κομμάτια, έτσι δεν πας να αγοράσεις το CD. Λογικό δεν είναι. Τι με ρώτησες, γιατί δεν κατάλαβα. Για το ίντερνετ λέω. Γιατί είπαμε ότι οι εταιρείες δεν βοηθάνε τον καλλιτέχνη. Και λέω ότι πώς θα κάνουν πωλήσεις. Τώρα δεν βλέπεις τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, στα περίπτερα, παντού όπου μπορούν οι άνθρωποι και έχουν κατέβει και τιμές απίστευτα. Ενώ CD. Ναι, όπου 10-20 ξέρω εγώ πήγε στα 6,5-7 περίπου. Έτσι. Τι να κάνουν, πώς θα βγάλουν. Να σου πω λίγο κάτι. Σε μια παραγωγή υπάρχουν από πίσω χίλιοι άνθρωποι. Από ορχήστρες, από μουσικούς, από. Και όλοι αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει. Πολύ καλή κίνηση ήταν αυτή νομίζω. Ναι, πάρα από το πολύ τίποτα, καλή. Το ολότελα, καλή και παταγιώτενα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ κάποτε μιλούσα με κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος ξέρεις τι μου είπε, μάη μου. Λέει, μακάρι να δω τους μαύρους, δεν έχω τίποτα με το χρώμα βέβαια, έτσι, να έχουν το CD μου πρώτο-πρώτο. Άρα σημαίνει ότι κυκλοφορεί, πουλάει. Ναι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και ανταγωνισμός, δεν είχε άδικο. Ναι, αυτό λέει αυτό το πράγμα. Δεν είχε άδικο. Να γίνει μεγάλη επιτυχία και από εκεί πέρα λέει, τα λεφτά θα έρθουν. Γιατί έχοντας επιτυχία μπορούν να δουλέψουν λέει, άνετα σε κάποια μαγαζιά. Έτσι ακριβώς. Αυτό κοιτάνε. Ποντάρει αλλού ο άνθρωπος μετά από εκεί και πέρα. Δεν ναι. Με ενδιαφέρει λέει, να πουλήσω ή να βγάλω ξέρω εγώ, χρήματα από την δισκογραφία. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω επιτυχίες, να υπάρχει δουλειά και όλα θα λυθούν. Έτσι. Έτσι. Δεν είναι. Με έτσι γίνανε τα πράγματα. Με το ίντερνετ ασχολείσαι, δηλαδή μπαίνεις μέσα, προωθείς τα τραγούδια σου. Όχι, μόνο αυτό το κομμάτι. Εγώ μπαίνω στο Facebook. Στο Facebook. Ναι, γιατί έχω τη φάρμα μου. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Μεγαλώνω τα ζώα. Ναι. Με τα ζώα μου, ξέρεις, αγαπάω ξέρω, όλα ξέρω. Τα ζώα. Πάρα πολύ. Ναι. Mm-hmm. Δίποδα, τρίποδα, τετράποδα. Όλα μας. Αυτό τι πράγμα είναι, δεν το. Ποιο αγάπη μου. Η φάρμα σου, δεν κατάλαβα στο Facebook. Όχι, ναι, είναι παιχνίδι. Παιχνίδι, είναι α, παιχνίδι. Ναι. Ναι. Είναι παιχνίδι α, είναι αυτό που μου στέλνει και συνέχεια τα απορρίπτω. Παίρνει, στερίζει, σε δουλειά να βρίσκεσαι. Αυτά τα παιχνίδια. Παιδιά, πού να ασχοληθεί τώρα με αυτά τα πράγματα. Ασχολείσαι, άμα έχει χρόνο. Άμα έχει χρόνο, εσύ έχει χρόνο, οπότε ασχολείσαι. Έχω, δόξα τω Θεώ. Μπόλικο. Διήμερο είπαμε, δουλεύω. Εντάξει. Αυτό σημαίνει όμω ότι σου αρέσει και το κομμάτι αυτό, δηλαδή. Όταν είσαι στην πόλη και δεν μπορείς να έχεις τέτοια άνεση, παράδειγμα, να σπείρεις να θερείς που είπες, να έχεις το μάτι. Καλλιεργείς το ίντερνετ. Το κάνεις στο ίντερνετ, έτσι. Είστε καλή αγρότης, έχω γίνει. Ναι. Βέβαια. Παιδιά, δεν ήξερα τι γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, ναι. Πραγματικά ναι. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα. Ναι. Δεν το ήξερα. Γιατί ναι, μου στείλουν κάποιοι φίλοι κάποια παιχνίδια, κάτι αυτό, αλλά τώρα πού να βρω τώρα εγώ χρόνο κάτω να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Από φίλους σου που έχεις, τι σχόλια ακούς για τα τραγούδια. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το πιο θετικό σχόλιο που σου έχουν πει και έχεις συγκρατήσει. Το πιο θετικό μου το έχει πει μια μεγάλη τραγουδίστρια που δεν το περίμενα.
Ονόματι. Και λέω, δεν θέλω να πω όνομα. Απλά λέω, κοίτα να δεις τελικά πόσο ακομπλεξάριστο άτομο είναι. Και κάποιες άλλες που ούτε ακούγονται, ούτε βλέπονται, το παίζουν και φίρμες, όχι ονόματα, ούτε η μάνα τους δεν τους ξέρει. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Και κυκλοφορούν, ξέρεις, με μοντικάρ και τέτοια. Ναι, και νομίζουν τώρα, ότι είναι, ότι δηλαδή, είναι. Ας κάθισουμε λίγο ήσυχα όλοι, ας ηρεμήσουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, παιδιά. Εγώ θέλω να πω αυτό που θες να πεις. Την έχουν ονομάσει. Πες. Πάμε λάδρες της Ελλάδος. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πες μου λίγο για αυτό το πώς προέκυψε αυτό το πράγμα με ένα ρεπορτάζ του Star, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Αυτό ξεκίνησε από μια συνέντευξη στο ίντερνετ η οποία είχε μπει. Και ξέρω εγώ, τους άρεσαν οι ατάκες μου, δεν ξέρω πώς την ήταν τη δουλειά οι άνθρωποι. Και όντως, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα τα κανάλια. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά οι άνθρωποι. Το ασπάζεσαι, το δέχεσαι. Τον τίτλο, όχι φυσικά. Okay. Αλλά εφόσον 1, 2, 3, 5, 10, αυτό, θα σας χαλάσω το χατήρι, αυτό, μια χαρά. Ό,τι θέλετε. Θα κάνω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε Baywatch μετά, κανονικά. Λοιπόν, με το τακούνι θέλεις, με το τακούνι θέλεις την άμμο, έτσι. Να γυρίσω το βίντεο κλιπ σε στυλ Baywatch. Σε στυλ πάμε λάδρες θα το κάνω, κανονικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να τραγουδήσουμε εδώ, τι θα πούμε, το Superstar. Superstar! Έτσι. Λοιπόν, μαέστρο, πάμε έτσι να τραγουδήσουμε Superstar και να το σχολιάσουμε μετά τι είναι αυτό που... Εντάξει, λοιπόν. Πάμε. Superstar. Superstar. Come on now. Everybody listen. Superstar. Πρόσεξε μωρό μου, μην τα κάνεις όλα αυτά. Άμα θες σαν πρώτα να είμαστε καλά. Τώρα τελευταία με παραμελείς κι άρχισα πολύ να ανησυχώ. Μια εβδομάδα έχεις να'ρθεις να με δεις. Μου πληγώνεις τον εγωισμό. Πρόσεξε μωρό μου, θα σε διηγηθώ. Το κρυφό ταλέντο μου αν εκμεταλλευτώ. Θα γίνω superstar, τελεία και παγλά. Στο Θεό θα με ψάχνεις, ίσως και στη Τάνια. Στο Φώτη στη Μαρία θα με βλέπεις και θα κλαις. Και στο TV Weekend πως θα είχαμε θα λες. Θα κάνω εμφανίσεις σ' όλα τα πρωινά. Για πάρτι μου θα πέφτει στη φταίει πολύ μπλα μπλα. Για να σε εκδικηθώ θα γίνω superstar. Όλα αυτά. Άμα θες σαν πρώτα να είμαστε καλά. Τα μάτια σου θα τρίβεις, με υποτιμάς. Και με κακές παρές περπατάς. Θέλεις να βρεθούμε, μα εγώ δεν θα μπορώ. Την πλάτη μου συνέχεια θα γυρίνω. Πρόσεξε μωρό μου, θα σε εκδικηθώ. Το κρυφό ταλέντο μου αν εκμεταλλευτώ. Θα γίνω superstar, φιλία και παγλά. Στο Θεό θα με ψάχνεις, ίσως και στη Πάνια. Στο Φώτη στη Μαρία θα με βλέπεις και θα κλαις. Και στο TV Weekend πως θα είχαμε θα λες. Θα κάνω εμφανίσεις σ' όλα τα πρωινά. Για πάρτι μου θα πέφτει στη φταίει πολύ μπλα μπλα. Για να σε εκδικηθώ θα γίνω superstar.
Άγιος και στη Βάνια, στο Φώτη, στη Μαρία, θα με βλέπεις και θα κλαις. Πες το ότι φύγουν πως θα είχαμε θα λες. Θα κάνω εμφανίσεις κι όλα τα πρωινά. Superstar, κυρίες και κύριοι. Αχ, να είστε καλά. Να σου πω, θέλω να μου πεις τη γνώμη όμως για τη Superstar. Υπάρχουν σήμερα star. Να καθίσουμε σήμερα. Όμως. Ναι. Γιατί κάποια παιδάκια τα οποία με την πρώτη τους εμφάνιση στη τηλεόραση νομίζουν ότι είναι Superstar, νομίζουν ότι είναι κάποιοι, νομίζουν... Δεν ξέρω, πραγματικά. Όχι, δεν πιστεύω πια ότι υπάρχουν. Ναι. Με την έννοια, την παλιότερη, που βγαίναν πραγματικά φίρμες, ονόματα που αξίζανε, που ήταν star. Stars. Όχι, τώρα δεν υπάρχουν. Ποια είναι η γνώμη σου γενικά για την ελληνική showbiz? Της τρελής γίνεται, καλέ. Έτσι, μπράβο. Μια ανακύκλωση, τα ίδια άτομα, ξανά, είτε ξανά, το ίδιο πράγμα, αυτό το πράγμα. Σε αυτό δεν βλέπεις κάτι άλλο. Ότι μου άρεσε ότι ο Στίχος έχει μέσα 100, δηλαδή, όλα τα τηλεοπτικά. Όλα, τα πάντα όμως. Έχουμε πάρει, από πρωινά, μεσημεριανά, τα πάντα.